Έτσι, ο τέλο δίνεται στο θέμα αξιοποίηση των λουτρών ελευθερών. Σήμερα το πρωί συνεδρίασε η διοίκηση τη ΑΕΝΑΚ για να επικυρώσει τα πρακτικά του διαγωνισμού για την αξιοποίηση των λουτρών των ελευθερών. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο επενδυτή που επιλέχθηκε είναι η θηγατρική εταιρεία τη εταιρεία Άνιμου που λειτουργεί κέντρο αποθεραπεία και αποκατάσταση στη Λάρισα. Σε ό,τι αφορά το θέμα των λουτρών των ελευθερών και την διαδικασία ανάδειξη πλειοδότη επενδυτή, όλα δείχνουν ότι βαδίζουμε προς το τέλος. Η διαδικασία έγινε όπως προβλεπόταν στις 6 Απριλίου. Όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής υπάρχει πλειοδότης αλλά στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΝΑΚ θα κληθούμε όλοι ως όργανο να επικυρώσουμε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι όλα πήγαν καλά, όπως είχαν προγραμματιστεί, όπως προβλέπονται εκ του νόμου και φιλοδοξούμε ότι μετά την επικύρωση του αποτελέσματος θα υπάρξουν περισσότερες εξειδικευμένες ανακοινώσεις και από τον ίδιο τον επενδυτή για το πώς θα αξιοποιηθούν τα λουτρά των ελευθερών. Φυσικά στους όρους της διακήρυξης υπήρχε εκ των προτέρων τι ακριβώς ζητάμε να γίνει στο σημείο αυτό, πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα η περιοχή, πώ θα υπάρχει προστιθέμενη αξία και πώ θα έχει περισσότερα ωφέλη η τοπική κοινωνία. Μετά από 15 περίπου ημέρε, αγγίζουμε ότι θα υπάρξει η υπογραφή τη σύμβαση μεταξύ τη ΑΕΝΑΚ και του επενδυτή, όπου εκεί θα μπουν περισσότερε λεπτομέρειε σε ό,τι αφορά το ύψο τη επένδυση, το χρονοδιάγραμμα που θα υπάρχει και τι γενικότερε δεσμεύσει του επενδυτή απέναντι στην ΑΕΝΑΚ και στον ελληνικό οργανισμό τουρισμού. Αυτέ τι προποθέσει τι βάζουμε εμεί. Εμείς στον διαγωνισμό στους όρους του διαγωνισμού έχουμε πει ότι θέλουμε να γίνει κέντρο αποκατάστασης αποθεραπείας, θέλουμε να γίνουν σύγχρονα υδροθεραπευτήρια, ξενοδοχειακή μονάδα, καθώς και εξωραίσμος του όλου χωρού με διάφορες άλλες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Πάμε δηλαδή να συνδυάσουμε τον ιατρικό με τον ιαματικό, αλλά και τον κλασικό τουρισμό. Είναι ένα εγχείρημα που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά το ύψος της επένδυσης, έχει καθοριστεί από εμά ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 8 εκατομμυρίων, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε από την μελέτη που έχουμε κάνει, απαιτούνται περίπου 15 εκατομμύρια για να γίνουν όλες αυτές οι παρεμβάσεις και οι δράσεις. Έχουμε βάλει και χρονοδιάγραμμα πότε... Ε, μπορεί, μέσα σε πιο χρονικό μάλλον διάστημα πρέπει να κινηθεί ο επενδυτής αλλά όλα αυτά όπως είπα και προηγουμένως θα υποθούν και από τον ίδιο μετά την υπογραφή της σύμβασης